αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο συζητήσεων και λυμών για τη βιωσιμότητα του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος και την ομαλή μισθοδοσία των εργαζομένων, δηλώνει για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Βούρος. Είμαστε εδώ και 1,5-2 μήνες περίπου χωρίς ΔΣ, χωρίς πρόεδρο, χωρίς αντιπρόεδρο. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας καλλιτεχνικός διευθυντής να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, να κρατήσει την ψυχολογία του κόσμου ψηλά. Να είστε σίγουρος ότι στοχεύουμε ψηλά. Μου έλεγε κάποια στιγμή σε μια συζήτηση ο Τσαρούχης, με το τόξο σου να στοχεύεις ψηλά. Και το στόχο, αν πιάσεις το βέλος, κάπου ψηλά θα πάει. Λοιπόν, προσπαθούμε για το καλύτερο. Σε συνέντευξη τύπου εμφάνισε email που έστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς ωστόσο να πάρει κάποια απάντηση. Αυτά είναι τα mails που έχω στείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πάρα πολλά. Δεν έχει απαντηθεί ούτε ένα. Αντίθετα, μαθαίνουμε από διάφορα δελτία τύπου ή από κάποιους που έχουν πιο άμεση επαφή από ό,τι εμείς με το Υπουργείο. Μαθαίνουμε διάφορες προθέσεις. Βεβαίως, καλός Σαμαρίτης έμεινε στην ιστορία για τις πράξεις του και για τις προθέσεις του. Ο Γιάννης Βούρος ζητά την ομαλή χρηματοδότηση και σε τακτά χρονικά διαστήματα από την πολιτεία, έτσι ώστε ο οργανισμός να είναι τυπικός στην αυτονόητη καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, αλλά και στην αποπληρωμή των εξόδων για τις καλοκαιρινές παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτεί κάποιος ότι πρέπει να έχω εξοφλημένο το προσωπικό εκ των όνων κάνευ, δεν το συζητάω, αλλά και πρέπει συγχρόνως να έχω σε λειτουργία εύρυθμη τον οργανισμό. Διότι υπάρχει πιθανότητα μετά από αυτή την εντολή να έχουμε εξεφλημένους μέχρι τελευταίο ευρώ τους εργαζόμενους και να βάλουμε μια ταμπέλα εδώ απ' έξω, ραντεβού τον Οκτώβρη, όπως έχουν οι χειμερινοί κινηματογράφοι. Είναι τελείως διαφορετικό να διαχειρίζεται ένας διευθυντής, ένα δέλτα σίγμα, ένας οικονομικός προϊστάμενος, το συνολικό ποσό, όπου ξέρει πώς θα το καταλύνει, και τελείως διαφορετικό να έρχονται έναντι, που μοιραία και δικαιολογημένα επαναλαμβάνω, πρέπει να πάνε στους μισθούς. Νωρίτερα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στο πρώτο φεστιβάλ δάσους, από το οποίο προσδοκά επιπρόσθετα έσοδα για τον οργανισμό.